Γεννήθηκα το 1954 στα Ανόγια Μιλοποτάμου, όπου και μεγάλωσα, σπούδασα χημικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ασχολούμαι με τα κοινά ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια, προσφέροντας πάντα προς τον τόπο και τους πολίτες και λειτουργώντας με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον τους χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Διετέλεσα Δημοτικός Σύμβουλος και Δήμαρχος Ανογίων και από το έτος 2010 εκλέγομαι συνεχώς Περιφερειακός Σύμβουλος στην ΠΕ Ηρακλείου, αναφέρει μεταξύ άλλων στη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε κατά δύο ατόμων και κατά παντός υπευθύνου ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης. Σήμερα βρέθηκα στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου με τον νομικό μου συμπαραστάτη, τον Μάνο τον Παπαντονάκη, τον οποίο και ευχαριστώ για την συμπαράσταση και τη βοήθεια. Γιατί θέλω να καταθέσω μήνυση κατά δύο τουλάχιστον συμπολιτών και ενός τρίτου, μιας τρίτης αγνώστων σε μένα στοιχείων, γιατί σε κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, με τη στάση τους και με τα λεγόμενά τους, προσέβαλαν την τιμή και την υπόλοιψή μου. Ο κύριος Ξυλούρης με τη μήνυσή του δεν θέλει να φημώσει τους πολίτες που ασκούν την κριτική τους προς το πρόσωπό του καθώς είναι αιρετός, αλλά όπως τονίζει δεν δέχεται τις ύβρις και τις συκοφαντίες που θίγουν την υπόλοιψή του. Δεν μπορώ να δεχτώ προσωπικά κριτική που μειώνει την ηθική μου υπόσταση. Δεν επιτρέπω σε κανένα απολύτως όμως, να εκτοξεύει τέτοιες ύβρις, γιατί περί ύβριων πρόκειται, για την ηθική υπόσταση, την προσωπική, τη δική μου. Και είμαι υποχρεωμένος να προστατέψω και τον εαυτό μου και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Να θυμίσουμε πως ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος στη συνεδρίαση της Επιτροπής αναφορικά με θέματα ενέργειας καταγγέλει πως οι συγκεκριμένοι πολίτες, όπως φέρεται από τη μηνυτήρια αναφορά του, εκτόξευσαν βαριές κατηγορίες περί χρηματισμού του κ. Ξυλούρη από ιδιωτική εταιρεία. Όταν φτάνουμε στο σημείο να ποινικοποιείται η γνώμη, γιατί περί αυτού πρόκειται ακριβώς, όταν φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να ποινικοποιείται η γνώμη ενός δημοσίου προσώπου, ενός αιρετού, νομίζω ότι κατεβαίνουμε σκαλιά στη δημοκρατία. Ο κύριος Ξυλούρης είπε πως είναι αρνητικός στη συζήτηση περί εξοδικαστικού συμβιβασμού. Σήμερα λοιπόν καταθέτω μήνυση, γιατί πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα αποδώσει το δίκιο, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να γίνουμε ζούγκλα, να χειροδικήσουμε, να αυτοδικήσουμε. Και αυτό δεν το πιστεύω, δεν θέλω να φτάσουμε εκεί. Και επειδή πιστεύω ότι πραγματικά η δημοκρατία λειτουργεί και η δικαιοσύνη στέκει στο ύψος της, θα αποδώσει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο.